Λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων και προδήλων για του δασικού χάρτε στι 31 Ιουλίου, φαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εκμεταλλεύτηκαν την τελευταία παράταση και προχώρησαν τι διαδικασίε που επί τη ουσία θα του διασφαλίσουν την ικανότητα χρήσεων γη στι περιουσίε του, που αυτή την ώρα αποτυπώνονται ω δασικέ. Ο κόσμο κινητοποιήθηκε, γνώρισε το πρόβλημα, πιστεύω ότι έχει δημοσιοποιηθεί το θέμα. Όλοι έχουν σπεύσει να δουν κάποια πράγματα που του ενδιαφέρει και όσοι έχουν αντιρρήσει υποβάλλουν τι ενστάσει του. Ενώ μέχρι και πριν από ένα μήνα περίπου η εικόνα τη συμμετοχή ήταν περιορισμένη, πλέον σε επίπεδο Κρήτη οι αντιρρήσει που έχουν κατατεθεί φτάνουν τι 37.876 και τα πρόδειλα 9.119. Από αυτέ, 14.725 αντιρρήσει και 7.714 πρόδειλα είναι στα χανιά, 9.860 αντιρρήσει και 3.192 πρόδειλα στο Λασίθι, 7.676 αντιρρήσει και 1.178 πρόδειλα στο Ρέθμνο και 5.615 αντιρρήσει και 1.035 πρόδειλα στο Ηράκλειο. Δεν μπορούσαμε να εκτιμήσουμε προφανώ τον αριθμό των αντιρρήσεων. Αυτό εξαρτάται προφανώ και από την κάθε μία περιοχή, τον κάθε ένα νομό τη Κρήτη, ας πούμε. Τα Χανιά έχουν 14.725 αντιρρήσει, οι οποίε είναι το πιο πράσινο νομό τη Κρήτη. Και τελευταίο έχει το Ηράκλειο, το οποίο έχει μεγαλύτερο κομμάτι αγροτική έκταση στο, νομό, στο νησί. Περιμένετε περισσότερο στο Ηράκλειο. Ένα μικρό ποσοστό, λίγο περισσότερο, ναι. Στην πορεία ολοκλήρωση τη διαδικασία, σημαντικό παράγοντα έπαιξε και το οικονομικό κόστο στον πολυτεμαχισμένο και σε γενικέ γραμμέ μικρό κλήρο των ιδιοκτητών γη στο νησί. Καθώ το τέλο αντίρρηση σε περιπτώσει ιδιοκτητών με πολλέ και μικρέ ιδιοκτησίε ανέβαινε σημαντικά σε κόστο. Για αντιρρήσει έω 100 τετραγωνικά μέτρα, το τέλο κοστίζει 5 ευρώ, από 100 τετραγωνικά μέτρα έω ένα στρέμα 20 ευρώ, από 1 έω 5 στρέμματα 45 ευρώ και από 5 έω 10 στρέμματα 90 ευρώ όχι όμω αθρηστικά για την περιουσία, αλλά για κάθε ιδιοκτησία γη διαφορετικά. Η αίτηση για το πρόδειλο σφάλμα δεν πληρώνει κάτι ο πολίτη. Καταθέτει τις... Το πρόδρομο, το, σφάλμα, το σφάλμα αυτό, δηλώνει το σφάλμα και η υπηρεσία το εξετάζει, κάθε μια υπηρεσία εξετάζει αν όντω είναι πρόδειλο ή όχι. Εάν, εάν, είναι πρόδειλο, το δέχεται και αμέσω διορθώνεται ο χάρτη. Αν δεν είναι πρόδειλο, τότε αυτό μεταπέτει στην κατηγορία των αντιρρήσεων και πρέπει ο πολίτη να πληρώσει πλέον το τέλο των αντιρρήσεων για να προχωρήσει τη διαδικασία. Τσουχτερά θα είναι τα ποσά για ιδιοκτήτε ξενοδοχειακών μονάδων, κυρίω στα νότια του Λεσιθίου, καθώ εκεί παρατηρείται ότι από κακό χειρισμό δεν είχαν λάβει όταν ήταν να οικοδομήσουν τα απαραίτητα έγγραφα από τι δασικέ υπηρεσίε οι ιδιοκτήτε, οπότε ολόκληρε ξενοδοχειακέ μονάδε που καταλαμβάνουν εκατοντάδε στρέμματα γη εμφανίζονται δασικέ και αυτή την ώρα επιβάλλεται σε ιδιοκτήτε να προχωρήσουν σε αντιρρήσει. Αυτοί ε, δεν έχουν περάσει προφανώ από την αρμόδια διεύθυνση δασών για να ε, πάρουν χαρακτηρισμό ή να αποχαρακτηρίσουν την έκτασή του και έτσι φαίνονται ότι είναι δασικέ με βάση τι άρωτογραφίε του 1945 και τι πρόσφατε φωτογραφίε. Θα πρέπει και αυτοί να καταθέσουν τι αντιρρήσει του όπω όλο ο κόσμο. Να κάνουν ηλεκτρονικά την υποβολή των αντιρρήσεων και να προσκομίσουν το φακελό του στη δασική υπηρεσία κάλεσε όσου πολίτε δεν το έχουν πράξει ακόμα ο προϊστάμενο τη δασική υπηρεσία εξηγώντα ότι με το πέρα τη προθεσμία όσοι δεν υποβάλουν αντιρρήσει θα δουν τι περιουσίε του να δεσμεύονται ω προ τη δυνατότητα χρήση του.